Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα την ακρίβεια και ομιλήτρια την κυρία Θεοδώρα Τσάκρη, βουλεύτρια και γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που διοργάνωσε η Οργάνωση Μελών του Δήμου Σερών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο ξενοδοχείο Ελπίδα Resort. Το μερολόγιο δείχνει σήμερα Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 και η οργάνωσή μας πήρε την πρωτοβουλία να διοργανώσει μια πολιτική εκδήλωση πάνω σε ένα κέριο θέμα που βασανίζει, που ταλανίζει όλες τις ελληνικές οικογένειες, όλη την ελληνική κοινωνία, την ακρίβεια ή όπως λέει και η κυβέρνηση, το πληθωρισμό της απληστίας. Λοιπόν, θεωρούμε τιμή μας που σε λίγο περιμένουμε την Θεοδώρα Τσάκρη, τη γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, για να πραγματοποιήσουμε αυτή την ομιλία. Θα γίνει συζήτηση και μετά από τη συζήτηση και τον διάλογο θα ακολουθήσει και η κοπή της Βασιλοπετάς μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ να συντάσσεται, βρίσκει τον δρόμο του με αξιοπρέπεια και προοπτική μέσα στην κοινωνία, για την κοινωνία. Αγαπάμε τόσο, μα τόσο πολύ την Ελλάδα μας. Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση της Όμικρον Μισερών, να μιλήσω σήμερα για την ακρίβεια και να κόψουμε και την πρωτοχρονιάτικη πίτα. Νομίζω ότι είναι πλέον πασιφανές ότι η αχαλήνωτη ακρίβεια που κατακυριεύει την χώρα και διαλύει τον κοινωνικό ιστό δεν είναι ένα εισαγόμενο φαινόμενο, αλλά είναι η μεθοδολογία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την φτωχοποίηση της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με τα στοχευμένα μέτρα που θα καταθέσει για την καταστολή της κερδοσκοπίας σε όλο το μήκος της φοδιαστικής αλυσίδας, των τροφίμων και των βιομηχανικών αγαθών, αλλά και σε όλο το φάσμα της ενέργειας, των καυσίμων και της στέγασης, σε συνδυασμό με την πρότασή του για την ολιστική αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, φέρνει στο προσκήνιο τις ανάγκες των πολιτών και πώς μπορέσουν αυτές να απαντηθούν χωρίς δημοσιονομική εκτροπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αναπτύξει απλά μία καμπάνια, θα ξεγυμνώσει, όπως σας είπα και πριν, την μεθοδολογία της ακρίβειας Μητσοτάκη, με συχνή δημοσιοποίηση συγκροτικών πινάκων τιμών, αγαθών, βασικών αγαθών και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ακριβώς όπως σας είπα προηγουμένως, για να ξεγυμνώσει και τον τρόπο με τον οποίο δομείται η εγχώρια ακρίβεια και βεβαίως να αναδείξει και τις καταστροφικές συνέπειες που έχει αυτή στα 8 στα 10 ελληνικά νοικοκυριά. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ ως σύγχρονη αριστερά δεν θα μείνει μόνο στα λόγια, αλλά την πρότασή του θα την καταθέσει και ως πρόταση νόμου στο Κοινοβούλιο και τότε ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να κληθεί να ψηφίσει υπέρ του ελληνικού λαού ή υπέρ των λιγοπολίων που τον στηρίζουν.